Μια πρώτη γεύση για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πλευράς ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων ανά την Ελλάδα σε σχέση με το Μητρό Αθλητικών Σωματείων, Αθλητικών Συλλόγων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πήραμε από την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας, την προηγούμενη Δευτέρα, όταν φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μακεδονίας, τον κύριο Δημητριάδη, και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου, τον κύριο Τζόρτζογλου. Οι αντιδράσεις αυτές έγιναν σφοδρές στην διάρκεια της εβδομάδας, καθώς υπήρξαν από πάρα πολλές ενώσεις ανά την Ελλάδα αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, επιστολές σε σχέση με το Μητρό και όλα αυτά που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει μια ένωση να μπει σε αυτό, να μπορέσει ένα σωματείο μια ένωση σαν την Ελλάδα να μπει σε αυτό το Μητρό. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον πρόεδρο της ΕΠΣ Καβάλας, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο. Και η ΕΠΣ Καβάλας έβγαλε μια ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες να μας πει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που υπάρχει και ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σωματεία και αν μπορούν τα σωματεία να ακολουθήσουν όλα όσα απαιτούνται για να μπουν στο Μητρό. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι όντως τόσο σοβαρό το πρόβλημα? Είναι όντως τόσο γραφειοκρατική η διαδικασία και απαιτούνται πραγματικά τόσα πολλά έγγραφα που, όπως λένε συνάδελφοί σας, πρόεδροι άλλων ενώσεων, για κάποια σωματεία είναι αδύνατο, δεν θα μπορέσουν ποτέ να το κάνουν? Καταρχήν ήθελα να πω ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τη δημιουργία αυτού του Μητρώου των Αθλητικών Φορέων, όπως λέγεται. Είναι ένα πράγμα που σίγουρα θα μπορούσε να έχει γίνει και πιο παλιά, ώστε να οργανωθούν τα σωματεία μας και να μπορούμε να διεκδικούμε έτσι καλύτερα και κάποιες απαιτήσεις από την πολιτεία, από τους δήμους, από οπουδήποτε. Να υπάρχει δηλαδή ένα οργανωμένο αρχείο που να υπάρχουν μέσα τα πάντα. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς και αυτό μας οδήγησε σε αυτή τη διαμαρτυρία είναι η σπουδή της Γενικής Γραμματείας του Υφυπουργείου να εφαρμοστεί εν μέσω μιας πανδημίας, όταν τα σωματεία ακόμα και σήμερα, χθες βγήκε η Γκίγκλ, στο επόμενο διάστημα, στην επόμενη εβδομάδα θα είναι σε αναστολή λειτουργίας. Όταν μας απαιτήσανε το Φεβρουάριο μήνα με ένα έγγραφό τους να κάνουμε εκλογές με δικαστικό επιμελητή, όταν όλα τα σωματεία, όπως αυτοί που είναι τουλάχιστον στο εραστικό ποδόσφαιρο, γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δηλαδή μας προκάλεσε την απορία, και γιατί ας πούμε αυτή η σπουδή, πρέπει να μας απαντήσουν αυτή η σπουδή, μέσα σε 10 μέρες θα μπορέσει ένα αθλητικό σωματείο που ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί. Εδώ, εγώ πιστεύω, μια μεγάλη οργανωμένη εταιρεία όλα αυτά που ζητάει δεν μπορεί μέσα σε 10 μέρες να τα συγκεντρώσει και να τα φορτώσει σε αυτό το πρόγραμμα, ώστε να δώσουν αυτή την λεγόμενη που θέλουν να δώσουν την αποζημίωση, η οποία πιστεύω ότι θα μπορούσαν με ένα απλό τρόπο να τη δώσουν στα σωματεία και να ελαφρύνουν έτσι στις δύσκολες στιγμές αυτές που περνάμε. Βέβαια, να σας πω ότι λίγο πριν, να σας πω, επιτρέψτε μου, ότι λίγο πριν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Μαυρωτάς, που τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή και του έθεσα το συγκεκριμένο ερώτημα, το σχετικό ερώτημα, απάντησε ότι αντιλαμβάνεται πως πραγματικά είναι μεγάλος έτσι ο όγκος των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώσει το κάθε σωματείο. Είναι κλειστά και τα πρωτοδικεία λόγω των περιοριστικών μέτρων. Ήταν κλειστά, δεν ξέρω αν άνοιξαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Και ότι θα δώσουν μια παράταση. Αλλά φτάνει αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, το να δώσουν μια παράταση? Αν είναι η παράταση του ενός και τους δύο μηνών, σίγουρα δεν φτάνει. Mm-hmm. Αυτό πρέπει. Και αυτό ζητάμε εμείς και με το έγγραφό μας. Να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Και άμεσα να δοθεί κάποια οικονομική ενίσχυση στα σωματεία, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δύσκολες στιγμές, οι οποίες φυσικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο περνούσε δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια, συρρυκνώνοντας συνεχώς. Αλλά τώρα και με την πανδημία του COVID-19, αυτά τα προβλήματα έχουν μεγεθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα και το έθεσε και ο κύριος Δημητριάδης και το έχει θέσει εδώ και αρκετό καιρό, σε σχέση με το ότι θα έπρεπε και τα σωματεία να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα επιδόματα ειδικού σκοπού για να μπορέσουν να στηριχτούν ως πληττόμενα αυτή την περίοδο. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο, παραμένει ανοιχτό. Και δυστυχώς αφήσαμε ελπίδες στα σωματεία με ανακοινώσεις στο προηγούμενο διάστημα ότι θα μπορούν να μπουν στην επιχορήγηση των 800 ευρώ. Κάτι το οποίο δυστυχώς παραπλάνησε και κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι βγάλανε κάποιες ανακοινώσεις και καλούσαν τα σωματεία να κάνουν τα συγκεκριμένες αιτήσεις. Δυστυχώς όμως
Δεν ήταν τα σωματεία μέσα στις εταιρείες που δώσανε την οικονομική ενίσχυση. Έστω αυτό το μικρό ποσό των 800 ευρώ. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν και ζητάμε για να δώσουμε, ξέρω εγώ, ένα ποσό πόσο να είναι. Γιατί άμα το κάνουμε αναλογικά τα 18 εκατομμύρια που έχουν να μοιράσουν στα αθλητικά σωματεία με το νούμερο των σωματείων, πάνω από ένα 1,5 χιλιάρικο δεν θα είναι. Δηλαδή και καλούμε για να δώσουμε μετά από 10, 15, 20 χρόνια ένα τέτοιο ποσό, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία μέσα σε 10 μέρες. Να δώσουν τα λεφτά αυτά, υπάρχουν τα στοιχεία που μπορούν να τα πάρουν από τις ενώσεις, από την ΕΠΟ, επίσημα τα ενεργά σωματεία τα οποία πραγματικά αγωνίζονται στα πρωταθλήματα και στο αστερικό. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδόπουλε, αυτά τα στοιχεία μπορούν να τα πάρουν και από τις περιφέρειες. Αν δεν κάνω λάθος, στις περιφέρειες λειτουργούν γραφεία τα οποία έχουν σχέση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έτσι δεν είναι, δεν είναι σωστό αυτό που λέω? Ακριβώς. Πέρσι, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο καιρό, μα είχε στείλει η περιφέρεια ποια σωματεία δεν πληρούσαν και δεν είχαν το φάκελό του τακτοποιημένο. Κινητοποιήσαμε τα σωματεία. Συμπληρώσαν το φάκελό τους. Δηλαδή τα πάντα υπάρχουν εκεί. Θα μπορούσε, μπορεί να μην βάσει τις ενώσεις και την ΕΠΟ, που και αυτό δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά όπως είπατε, μπορούσε από το τμήμα στην Διεύθυνση Υγείας της κάθε περιφέρειας, της κάθε περιφερειακής ενότητας, να πάρει τα ενεργά σωματεία, τα σωματεία τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις και να τα χρηματοδοτήσει. Αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή να σε βάζει μέσα, όπως είπατε, μπορεί να δώσει παράταση. Εμείς. Δηλαδή, είπαμε να βοηθήσουμε τα σωματεία να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το δέο. Αλλά θέλει, σας είπα, μεγάλη δουλειά. Συνδυάζονται πρωτοδικεία, δικηγορικοί σύλλογοι, ΕΠΣ, εφορίες. Δηλαδή, τώρα που ο κόσμος είναι απογοητευμένος και συγκρατημένος από όλα αυτά που γίνανε, άνθρωποι χάσαν τη δουλειά τους, εταιρείες κλείσανε, που δεν ξέρουν αν θα μπούμε στο νέο πρωτάθλημα, αν θα έχουν ομάδα στην επόμενη αγωνιστική, βάζεις μέσα σε αυτό τη συγκυρία να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πραγματικά απορώ για ποιο λόγο γίνεται και αν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα που δεν μπορούμε να την φανταστούμε. Κάποιοι λένε ότι ο λόγος έχει να κάνει με τις εκλογές, τις επικείμενες εκλογές της ΕΠΟ. Το πιστεύετε αυτό μπορεί να συνδέεται με τις εκλογές, τις επικείμενες εκλογές στην Ομοσπονδία? Δηλαδή να οργανωθούν τα σωματεία και αυτά τα σωματεία που θα οργανωθούν να έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εκλογές του ΕΠΟ, ενώ τα άλλα να μην έχουν, δηλαδή. Αν υποτεθεί ότι θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα και θα έχουμε μια διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος, το αποκλείεται αυτό? Όλα, δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα, σας είπα. Δηλαδή είναι πραγματικά ή δεν ξέρουν τι γίνεται, τι εστί ερασιτεχνικό σωματείο εκεί για να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, ή όπως λέτε έχουν κάποιο σκοπό. Δεν μπορώ να. Αλλιώς δεν μπορώ. Ή είναι ανίδεοι, ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάποιο. Δεν μπορεί τώρα εν μέσω αυτή τη πανδημία να ζητά για να δώσει 1.000 ευρώ να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία μια ομάδα, ένα σωματείο, ένα παράγοντα, ο οποίο πλήττεται από παντού. Δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά. Τι να πω. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όλα μπορούμε να τα φανταστούμε, μάλλον. Τώρα, επειδή πλησιάζουν και εκλογές στην ΕΠΟ. Καταρχήν, θεωρείτε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι, όπως έχει συμφωνηθεί ήδη ανάμεσα στις υπερεθνικές ομοσπονδίες, στην κυβέρνηση και την ΕΠΟ, ή πρέπει να πάνε με βάση την νομοθετική ρύθμιση, όπως και όλες οι άλλες ομοσπονδίες στο φθινόπωρο? Κοιτάξτε, πριν κάποιους μήνες ήρθε ένα επιτελείο από την UEFA και τη FIFA, ήρθαν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, συνδιαλεχτήκαν, υπογράψανε κάποια κείμενα και μέσα σε αυτά ήταν βασική προϋπόθεση να γίνουν εκλογές το καλοκαίρι. Τώρα, από εκεί και ύστερα, αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας επιτρέπει να γίνει αυτή η νομοθετική διάταξη που να μεταθέτει τις εκλογές τον Οκτώβριο, τι να πω. Όταν ο ίδιος ήταν που με τα μέλη της FIFA και της UEFA συμφωνήσανε να γίνουν το καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό το οποίο συμφωνήθηκε πριν από κάποιους μήνες. Δεν μπορεί να ευνηδιάζουμε και να αλλάζουμε συνέχεια προθεσμίες. Άρα είστε κι εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, υπέρ της άποψης ότι οι εκλογές πρέπει πάντα να γίνονται καλοκαίρι, ούτως ώστε η διοίκηση που βγαίνει να ετοιμάζει το σχεδιασμό για την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και όχι να γίνονται τον Οκτώβριο και αυτό που αποφάσισε μια προηγούμενη διοίκηση να καλείται να το εφαρμόσει μια επόμενη? Αυτή είναι η άποψή σας? Απολύτως, απολύτως. Πρέπει σίγουρα να γίνονται σε κενό χρόνο το καλοκαίρι, ώστε να έχεις μπροστά σου κάποιο διάστημα να προγραμματίσεις για το επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Δηλαδή να πάρουν αποφάσεις άλλοι πώς θα γίνουν τα πρωταθλήματα και μετά να βγει μια διοίκηση να μπορέσει και να έχει αποτύχει αυτή η διοίκηση. Τελικά το βάρος ποιο θα το έχει, προηγούμενοι που τα αποφάσισαν ή άλλοι που προσπάθησαν να το εφαρμόσει αλλά δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει. Mm-hmm. Σίγουρα το καλύτερο και το ιδανικότερο είναι αυτό. Στην αρχή της σεζόν να γίνονται οι διαδικασίες και να έχει μπροστά της η κάθε διοίκηση το χρόνο ώστε να εφαρμόσει αυτά τα οποία έβαλε σαν πλάνο για τη νέα περίοδο. Είμαι απολύτως υπέρ αυτής της άποψης. Ως προς το εκλογικό σώμα, αυτό που σας ρώτησα και νωρίτερα, εκεί όπου κάποιοι συνδέουν, ας πούμε, την ιστορία του Μητρώου με τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος, θεωρείτε ότι πρέπει να διευρυνθεί το εκλογικό σώμα ή έτσι όπως είναι με τους 78 εκλέκτορες, είναι ένα εκλογικό σώμα το οποίο δίνει ένα αποτέλεσμα που δεν πρέπει να αμφισβητείτε? Κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή μειώνουν το ρόλο των ενώσεων. Τις ενώσεις του κάθε νομού, όπως εμείς εδώ στην Καβάλα, μας ψήφισαν 63 σωματεία και μας εμπιστεύτηκαν για τα επόμενα 4 χρόνια και στην ΕΠΟ αλλά και εδώ τοπικά να διοργανώσουμε τα πρωταθλήματά μας. Δηλαδή εμπιστεύτηκαν εμάς για να τους διοικήσουμε, εμπιστεύτηκαν εμάς να μεταφέρουμε και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε για τον εαυτό τους. Οτιδήποτε θετικό μπορεί να διεκδικήσουμε. Και τώρα δηλαδή τι θα κάνει? Δηλαδή θα πάει το κάθε σωματείο, θα γυρίζουν στο κάθε νομό να στείλουμε κάλπες? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα νομίζω. Δηλαδή πάντα σε όλες τις οργανωμένες, σε όλα τα οργανωμένα σώματα, σωματεία, τα πάντα υπάρχουν τα πρωτοβάθμια, υπάρχουν τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια όργανα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ένα δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο τα πρωτοβάθμια σωματεία μας ψηφίζουν για να διοικήσουμε αλλά και για να μεταφέρουμε και να διοικήσουμε, όπως είπα, και στην ΕΠΟ. Στο θεωρητικό σκέλος, συγγνώμη που σας διακόπτω, στο θεωρητικό σκέλος είναι έτσι όπως το λέτε. Πρακτικά όμως, το ξέρετε κι εσείς, όπως το ξέρουμε και όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και με τα θέματα της Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, έχουμε κακά παραδείγματα από το παρελθόν για αλυσβερίσια, για συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, για βαλίτσες με χρήματα και όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στο ποδόσφαιρό μας. Και λένε κάποιοι ότι αν υπάρχει ένας τρόπος να τα τελειώσουμε όλα αυτά, είναι να έχουμε περισσότερους εκλέκτορες, άρα να μειώσουμε την πιθανότητα διαφθοράς. Είναι λάθος αυτή η άποψη, κύριε Παπαδόπουλε? Δηλαδή, δεν θα μπορέσει αυτή η διαφθορά, αν είναι να γίνει και στα πρωτοβάθμια σωματεία. Άρα λέτε ότι μπορεί να γίνει κάποιοι, έτσι. Αυτό το λένε κάποιοι που δεν γνωρίζουν το αστυνομικό ποδόσφαιρο και πώς. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα? Δηλαδή, μπορεί να γίνει παράδειγμα στην ΕΠΣ του κάθε πρόεδρο ή στο κάθε συμβούλιο της ΕΠΣ και δεν μπορεί να γίνει τοπικά? Μήπως ακόμα είναι μεγαλύτερο εκεί? Άρα λέτε δηλαδή ότι ακόμη και αν ψηφίζουν όλα τα σωματεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πάλι αυτός που θα θέλει να διαφθείρει θα βρει τρόπο να διαφθείρει, αυτό λέτε? Μα κύριε Κανελάκη, εδώ εκατομμύρια Έλληνες ψηφίζουν, βουλευτές ψηφίζουν, δημάρχους ψηφίζουν. Δεν υπάρχει εκεί διαφθορά δηλαδή? Δεν υπάρχει εκεί επηρεασμός? Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, είναι. Και όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή που πήγαν έτσι, ας βρουν τον τρόπο αυτά όλα να τα καταπολεμήσουν. Ναι, ποιος θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να καταπολεμηθούν όλα αυτά? Αν πραγματικά αγαπάνε τις επιχειρήσεις τους, γιατί μιλάμε τώρα όλα γίνονται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Mm. Και εμείς σαν εραστεχνικό είμαστε από κάτω και τρώμε τις συνεχόμενες σφαλιάρες. Αν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πραγματικά το δει σαν επαγγελματικό όπως το εξωτερικό και οι ιδιοκτήτες όλοι, οι μεγάλοι αυτοί ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αγαπήσουν και το δουν πραγματικά σαν επιχείρηση, τότε πιστεύω θα βάλουν στις άκρες όλα τα άλλα και θα κοιτάξουν να κάνουν το σωστό management και τη σωστή διοίκηση της επιχείρησης. Από εκεί και πέρα να πάρουν παραδείγματα των πρωταθλημάτων του εξωτερικού. Υπάρχουν και εκεί τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω. Αν δεν υπάρχουν, τότε να τα εφαρμόσουμε και εδώ. Μάλιστα. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Άρα λέτε όλα εξαρτώνται από τους μεγάλους, από τους χειρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή αν αυτοί θελήσουν να πάνε τα πράγματα σε απολύτως διαφανείς διαδικασίες, καμία ένωση, κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να επηρεάσει καμία κατάσταση. Αυτό ακριβώς. Αρκεί να αποφασίσουν τι θέλουν. Αν παράδειγμα θέλουμε πάντα να επηρεάζουμε τη διαιτησία η οποία βγαίνει από τη διοίκηση για να κερδίζουμε τέτοιο, τότε δεν θα γίνει με οποιοδήποτε τρόπο και να γίνουν, θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε, να το επηρεάσουμε.
Αν όμως πούμε ότι ξέρεις, κάνω μια επένδυση σε μια επαγγελματική ομάδα και θέλω πραγματικά να πετύχω και να κερδίσω από αυτή την επαγγελματική ομάδα, δεν είναι σωστό πάντα δηλαδή να με διάφορους τρόπους να προσπαθώ εγώ να είμαι από το πάνω χέρι. Βλέπουμε στην Αγγλία. Βλέπουμε στην Αγγλία τι γίνεται. Ας πάρω παράδειγμα εκεί. Κάθε χρόνο διαφορετική πρωταθλήτρια, ομάδες πρωταγωνιστούν, επιχειρήσεις πραγματικά, ο κόσμος πολλής. Εδώ τώρα επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τρεις ομάδες να μαζεύουν τέσσερις κόσμο και όλες οι άλλες να παίζουν με 100 άτομα. Τους αρέσει αυτό το σύστημα, δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Αυτή η διοίκηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία, κύριε Παπαδόπουλε, είναι μια πετυχημένη διοίκηση. Είναι μια διοίκηση η οποία θεωρείται ότι θα άξιζε να έχει άλλη μια θητεία στη διάθεσή της για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε. Εμείς στηρίξαμε τον Βαγγέλη τον Γραμμένο για τη διοίκησή του. Και θεωρώ ότι στα θέματα οργάνωσης και επαγγελματικού ποδοσφαίρου, διαιτησίας, προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πήγε καλά και πιστεύω πρέπει να έχει την ευκαιρία και στην επόμενη τετραετία να αποδείξει ακόμα καλύτερα πράγματα. Αλλά θέλω όμως να κάνω και το παράπονο μου ότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο λίγο εκεί δεν υπήρχε η οικονομική στήριξη η οποία έπρεπε να υπάρχει. Κατανοώ ότι η ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια λόγω της μη συμμετοχής της εθνικής ομάδας σε μεγάλες διοργανώσεις έχω συρρυκνωθεί τα έσοδά της, είτε από διαφημίσεις είτε από χορηγούς, και ίσως να έχει και αυτή το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι έπρεπε να δώσει μεγαλύτερο βάρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να το στηρίξει και ίσως και τώρα είναι ευκαιρία να το στηρίξει. Ακούμε για κάποια εκατομμύρια που θα έρθουν από τη FIFA, τα οποία παρεμπιπτόντως προσπαθεί να τα διεκδικήσει και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω από αυτά τα χρήματα πρέπει να στηριχθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γενναία, ώστε να μπορούν και οι ενώσεις, αλλά στην συνέχεια να στηρίξουν τα σωματεία και να μπορεί να υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί, όπως σας είπα, συνέχεια συρρυκνώνεται. Εμείς αυτή τη στιγμή στην Καβάλα 2.000 αθλητές είναι στα γήπεδα κάθε χρόνο. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν τρελοί άνθρωποι, πώς θα το πω με την καλή έννοια, οι οποίοι στηρίζουν όλες αυτές τις ομάδες και τα τμήματα υποδομής, και έτσι έχουμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Καβάλα. Και όλες αυτές οι ομάδες δεν παίρνουν από πουθενά χρήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παπαδόπουλε, ούτε από το κράτος, ούτε από την Ομοσπονδία. Εδώ και 15 χρόνια, αν εξαιρέσουμε κάποιες περιπτώσεις δήμων που βοηθάνε λίγο όσο μπορούν τις ομάδες. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο ούτε με την Ομοσπονδία. Το 2008 συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, που έδωσε τελευταία φορά επιχορήγηση, έχει σταματήσει να δίνει επιχορηγήσεις. Πραγματικά αυτό είναι λυπηρό για το ευνοούμενο ελληνικό κράτος. Μην μπορεί επί πόσα χρόνια να επιχορηγήσει ένα σωματείο και να βάζει συνέχεια, να προσθέτει δραστηριότητες οι οποίες αυξάνουν τα έξοδά τους. Πάντως λεφτά υπάρχουν στην Ομοσπονδία, όσο και αν συρρυκνώθηκαν τα έσοδα, κύριε Παπαδόπουλε. Λεφτά υπάρχουν και για να πληρώνονται οι υπάλληλοι και για να πληρώνονται τα στελέχη και για να δίνονται αλλού χρήματα. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μόνο δεν πήρε και νομίζω δικαίως το παράπονο σας. Αυτό είναι το παράπονο μου τελικά. Ωραία, να είστε καλά. Στο θέμα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου το πήγε καλά. Άρα από εκεί και πέρα σίγουρα, επειδή όλοι ζούμε στο ποδόσφαιρο χρόνια, εντάξει, δεν ξεχνάμε το παρελθόν. Τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε πώς έχουν τα πράγματα και σε σχέση με το Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Ακούσατε τον κύριο Παπαδόπουλο να μας λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη για τα ερασιτεχνικά σωματεία. Ούτε καν σε ένα και δύο μήνες, αν θα δοθεί παράταση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Ακούσατε τις απόψεις που εξέφρασε και εν ώψη των εκλογών στην ΕΠΟ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε για το άνοιγμα των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων. Κάναμε μια αρχή με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Θα το εξειδικεύσουμε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε λίγο θα είμαστε μαζί.